Πάμε τώρα να δούμε γιατί συνελήφθη ένας εκπαιδευτικός για κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Ναι, πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό ηλικίας 56 ετών, ο οποίος μάλιστα είναι και στην ενεργοδράση, δηλαδή δουλεύει σε σχολεία. Ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, είχαν κάποιες πληροφορίες και ακολούθησαν κάποια ψηφιακά ίχνη, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο 56χρονο εκπαιδευτικό. Ναι. Εκεί λοιπόν βρήκανε στο σπίτι του ένα σκληρό δίσκο και πάνω από 9.000 αρχεία, στα οποία αρχεία υπήρχαν βίντεο και φωτογραφίες με πορνογραφικό περιεχόμενο. Και 9.000. 9.000 αρχεία. Ναι. 9.000 αρχεία. Όπου είναι φωτογραφίες και βίντεο αυτά τα 9.000 αρχεία και είχαν πορνογραφικό περιεχόμενο με ανηλίκους νεότερων 15 ετών. Βρέθηκαν ανατριχιαστικά 9.000 βίντεο και φωτογραφίες. Για εκπαιδευτικό μιλάμε. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος έχει ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για πορνογραφία και διακίνηση για κατοχή πορνογραφίας. Έχει παραπευθεί στον ανακριτή. Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα για να δούνε εάν του ίδιου ζεκίνησε η αρχεία. Γιατί αυτό που έχει φάνει μέχρι στιγμής, αυτό που έχει φάνει μέχρι στιγμής είναι ότι τα είχε στην κατοχή του, ότι δεν διακινούσε η αρχεία.